Την εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού τουριστικής προβολής και εξωστρέφειας ετοιμάζει η νέα διοίκηση του Δήμου Θερμαϊκού. Ταυτόχρονα υλοποιεί το πενταετές επιχειρησιακό πλάνο δράσης με στόχο να επανέλθει ο Δήμος σε αναπτυξιακή τροχιά. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Θοδωρής Τζέκος παραχώρησε συνέντευξη τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσίασε τη δύσκολη κατάσταση που παρέλαβε, αλλά και τις προτεραιότητες και τους στόχους που έχει θέσει η νέα δημοτική αρχή. Αναλάβαμε το ξεκίνημα τη διοίκηση του Δήμου χωρίς προϋπολογισμό για το 24, χωρίς ψηφισμένα δημοτικά τέλη, χωρίς τεχνικό πρόγραμμα. Όλη αυτή η προετοιμασία του 23 δεν είχε γίνει. Οπότε, καταλαβαίνετε, χωρίς προϋπολογισμό δεν μπορούσες να κάνεις καν πληρωμές. Αυτά ήταν τα γραφειοκρατικά, τα τρέχοντα, τα διοικητικά που έπρεπε να μας απασχολήσουν άμεσα. Και τα τρέξαμε πολύ γρήγορα. Πάμε στα υπόλοιπα. Να κάνω μια αναφορά στα μεγάλα που μας ενδιαφέρουν περισσότερο και η καθημερινότητα έχει τη σπουδαιότητά της, ή η γραφειοκρατία, τα διοικητικά, αλλά αυτά τα ξέρουμε και τα πολεμάμε εμείς κάθε μέρα. Προς τα έξω, στον κόσμο, πρέπει να αναφερθούμε για τα μεγαλύτερα θέματα. Αναφερόμενος στα προβλήματα με τα οποία βρέθηκε αντιμέτωπος όταν ανέλαβε καθήκοντα, τόνισε πως από τα πιο βασικά ήταν όχι μόνο δεν υπήρχαν χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους έργα, αλλά έγινε απένταξη έργων από τα προγράμματα χρηματοδότησής τους, κάτι που οδήγησε στην απώλεια συνολικά 20 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν βρήκαμε κανένα χρηματοδοτούμενο έργο από ευρωπαϊκούς πόρους για να μπορέσουμε να το συνεχίσουμε. Μιλάμε για ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, μιλάμε για προγράμματα, μιλάμε για ευκαιρίες. Ο Δήμος μας ήταν πολύ μακριά από αυτό εδώ. Απών. Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι παρά το αποθεματικό ύψος 13 εκατομμυρίων ευρώ που υπήρχε στα ταμεία, πολλά έργα σταμάτησαν, ενώ υπήρξαν πολλά προβλήματα σε όλους τους τομείς, όπως παιδικοί σταθμοί που λειτουργούσαν επί χρόνια χωρίς άδεια λειτουργίας, παιδικές χαρές που έμεναν κλειστές γιατί δεν έχουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, έλλειψη σύμβασης για την αποκομιδή των ογκωδών και αναξιοποίητη δημοτική περιουσία. Αντιμετωπίσαμε επίσης μια σκληρή καθημερινότητα στο κομμάτι της αποκομιδής και της συλλογής των ογκωδών. Χωρίς σύμβαση στην αποκομιδή των ογκωδών, στη συλλογή των ογκωδών, ένα πεδίο ρήψης ογκωδών όλος ο Δήμος, έγινε μια τιτάνια προσπάθεια να τρέξει γρήγορα η καινούργια σύμβαση, να επεκτείνουμε την παλιά, να μαζέψουμε όλα αυτά τα ογκώδη, να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε, κάτι το οποίο έγινε και ανακουφίστηκε και ανέπνευσε ο Δήμος και οι γειτονιές μας. Στόχος της διοίκησης είναι επίσης η προσέλκυση και υλοποίηση σημαντικών γεγονότων αθλητικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος σε όλες τις περιοχές του Δήμου, έτσι ώστε σταδιακά ο Δήμος να αποκτήσει μια διακριτή και αναγνωρίσιμη ταυτότητα και να ωφεληθεί και η τοπική οικονομία. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε επίσης πως κινητήρια δύναμη αποτελούν σημαντικά έργα που δρομολογούνται, όπως η ένταξη 7.500 στρεμμάτων στο σχέδιο πόλης τα επόμενα 2 χρόνια, το ThesinTech στο νομικό πρόσωπο του οποίου συμμετέχει ο Δήμος και η αξιοποίηση του ΚΑΜΕΚ της Αγίας Τριάδας, για το οποίο εξέφρασε την εκτίμησή του ότι στο πλάνο αξιοποίησης θα ληφθούν υπόψη όλες οι βελτιώσεις που έχει προτείνει η Δημοτική Αρχή.